Όλοι γνωρίζουμε η κακώς εννοούμενη εκλαήκευση της κοσμολογίας έχει δημιουργήσει στο ευρύτερο κοινό την εντύπωση ότι το σύμπαν, μέσα στο οποίο υπάρχουμε κι εμείς, είναι μια ευκλήδια τρισδιάστατη σφαίρα και τα κοσμικά γεγονότα μέσα σε αυτήν εξελίσσονται σύμφωνα με όσα διδάσκει η φυσική του Νεύτωνα. Η φυσική δηλαδή που διδασκόμαστε στα σχολεία μας. Αυτό όμως δεν είναι αληθινό. Το τουλάχιστον 4 διαστάσεων σύμπαν μας δεν είναι ευκλήδιο, ούτε νευτόνιο. Και ως εκ τούτου δεν είναι δυνατόν να γίνει αντιληπτό από τις ανθρώπινες αισθήσεις. Του ορατού όμως για τις ανθρώπινες αισθήσεις σύμπαντος, όπως είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή μας, μπορούμε να φτιάξουμε ένα χάρτη. Όπως χάρτες φτιάχνουμε και για την υδρόγειο σφαίρα. Αυτός ο χάρτης, όπως ήδη έχουμε πει, αποτελείται από 2 σφαίρες. Την πρώτη την ονομάζουμε σφαίρα του παρελθόντος και έχει ως κέντρο της το σημείο της μεγάλης έκρηξης. Και τη δεύτερη την ονομάζουμε σφαίρα του παρόντος και έχει ως κέντρο της τη Γη. Όπως δείξαμε και στην προηγούμενη εκπομπή μας, αυτό το οποίο οι αισθήσεις μας συνειδητοποιούν γύρω μας ως σύμπαν δεν είναι παρά το ένα κομμάτι αυτού του χάρτη, δηλαδή η σφαίρα του παρόντος. Με λίγα λόγια, αυτό το οποίο βιώνουμε, παρατηρούμε και μετράμε γύρω μας δεν είναι το πραγματικό σύμπαν, αλλά ένα κομμάτι του χάρτη του. Μια απεικόνιση δηλαδή ενός κομματιού του μέσα στον τρισδιάστατο και ευκλήδιο χώρο που κατασκευάζουν πλαστά οι αισθήσεις μας. Ένα δεύτερο θέμα που συζητήσαμε στην προηγούμενη εκπομπή μας ήταν το φαινόμενο της φυγής των γαλαξιών. Όπως έχουμε παρατηρήσει, όλοι οι γαλαξίες γύρω μας φαίνονται να απομακρύνονται ακτινικά από τον παρατηρητή με ταχύτητες μερικών εκατοντάδων χιλιόμετρων. Όπως ήδη αναφέραμε, ο Έντουιν Χάμπλ το 1929 κατόρθωσε να βρει έναν μαθηματικό νόμο ο οποίος συνέδεε την ταχύτητα απομάκρυνσης των γαλαξιών με την απόστασή τους. Σύμφωνα με τον νόμο του Χάμπλ, η ακτινική ταχύτητα απομάκρυνσης των γαλαξιών είναι τόσο μεγαλύτερη όσο μεγαλύτερη είναι η απόστασή τους από εμάς. Με βάση όλα τα προηγούμενα, σύμφωνα πάντα με τον νόμο του Χάμπλ, γαλαξίες που βρίσκονται σε ίση απόσταση από τη Γη απομακρύνονται με την ίδια ακτινική ταχύτητα. Και αντίστροφα, γαλαξίες των αυτών ακτινικών ταχυτήτων εισαπέχουν από τη Γη. Αυτό σημαίνει ότι οι γαλαξίες δεν βρίσκονται σε τυχαίες θέσεις μέσα στο χώρο, αλλά είναι κατανεμημένοι σε πολλούς επάλληλους σφαιρικούς φλοιούς. Οι γαλαξίες που βρίσκονται πάνω σε κάποιο σφαιρικό φλοιό έχουν την ίδια ακτινική ταχύτητα και εισαπέχουν από τον παρατηρητή. Η προηγούμενη όμως παρατήρηση μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι λόγω της πεπερασμένης και σταθερής ταχύτητας του φωτός, οι γαλαξίες κάθε τέτοιου σφαιρικού φλοιού πρέπει να έχουν και την ίδια ηλικία. Όλα τα προηγούμενα βέβαια φαντάζουν αρκετά περίεργα. Το παρατηρούμενο σύμπαν μας, δηλαδή για να κυριολεκτούμε το κομμάτι του χάρτη του σύμπαντος που εμείς νομίζουμε ότι είναι το πραγματικό σύμπαν, μοιάζει σαν ένα σφαιρικό κρεμμύδι που οι επάλληλοι φλοιοί των γαλαξιών του απέχουν από το κέντρο του, αλλά και μεταξύ τους, όχι μόνο απόσταση χώρου, αλλά και χρόνου. Αυτό σημαίνει ότι αν κάποιος ρωτήσει πόσο απέχει από τη Γη ένας γαλαξίας,
δεν θα πρέπει να περιμένει σαν απάντηση «απέχει τόσα χιλιόμετρα», αλλά «απέχει τόσα χρόνια». Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι την απόσταση αυτή δεν μπορούμε να την μετρήσουμε και σε χιλιόμετρα. Όλα τα προηγούμενα οδηγούν στο παράδοξο συμπέρασμα ότι μέσα στο παρατηρούμενο σύμπαν των γαλαξιών οι αποστάσεις χρόνου ταυτίζονται κατά έναν περίεργο τρόπο με τις αποστάσεις χώρου. Οι έννοιες του χρόνου και του χώρου σε αυτή την περίπτωση σχεδόν ταυτίζονται. Με τον τρόπο αυτό, το παρατηρούμενο σύμπαν μας εμφανίζεται ως μία αλληλουχία επάλληλων και παράλληλων σφαιρικών φλοιών που χωρίζονται μεταξύ τους με αποστάσεις χρόνου. Το γεγονός αυτό δεν έχει διαφύγει της προσοχής της θεωρίας σχετικότητας, η οποία στις εξισώσεις πεδίου που περιγράφουν το σύμπαν χρησιμοποιεί την έννοια της ακτίνας του σύμπαντος, την οποία όμως μετράει σε χρόνο. Μετά όλα τα προηγούμενα, παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον η εκπληκτική ομοιότητα της προηγούμενης συμπαντικής μορφής με το κοσμικό μοντέλο του ποιητή Δάντη, το οποίο συμπίπτει με το αριστοτελικό μοντέλο, εμπλουτισμένο βέβαια από τον ποιητή με μια σειρά από μεταφυσικά ή θεολογικά στοιχεία. Στη Θεία Κωμωδία, ο Δάντης περιγράφει το σύμπαν ως αποτελούμενο από δύο σφαίρες. Η πρώτη έχει στο κέντρο της τη γη, που περιβάλλεται από ολοένα μεγαλύτερους φλοιούς, πάνω στους οποίους κινούνται διαδοχικά η σελήνη, ο ήλιος, οι πλανήτες και οι απλανείς αστέρες. Ο εξώτατος φλοιός, που αποτελεί το όριο ολόκληρου του ορατού σύμπαντος, ονομάζεται primum mobile, δηλαδή πρώτο κινούν. Πέρα από όλα αυτά βρίσκεται η δεύτερη σφαίρα, ο έμπειρος ουρανός, τον οποίο ο Δάντης περιγράφει σαν μια άλλη σφαίρα όπου διάφορα τάγματα αγγέλων διαγράφουν κύκλους. Στο κέντρο υπάρχει ένα φωτεινό σημείο που ακτινοβολεί με εκτυφλωτική σχεδόν ένταση. Τον ποιητή οδηγεί η Βεατρίκη από την επιφάνεια της γης προς το πρώτο κινούν, διαμέσου των ποικίλων σφαιρών του ορατού σύμπαντος. Ο Δάντης, κοιτάζοντας προς τα έξω από το πρώτο κινούν, διαπιστώνει ότι βλέπει μέσα στη σφαίρα του έμπειρου ουρανού. Δεν υπάρχει καμιά ένδειξη ότι πρέπει να επιλέξει κανείς ένα συγκεκριμένο σημείο του πρώτου κινούντος για να έχει μια άποψη του εσωτερικού του έμπειρου ουρανού. Ο έμπειρος ουρανός, κατά κάποιο τρόπο, περιβάλλει το ορατό σύμπαν, αλλά είναι παρακείμενος αυτό. Το γεγονός ότι το σύμπαν, όπως το περιγράφει ο Δάντης στη Θεία Κωμωδία, συμπίπτει, σχηματικά τουλάχιστον, με τα όσα είπαμε προηγουμένως, το έχουν επισημάνει ανεξάρτητα αρκετοί συγγραφείς. Όπως ο μαθηματικός Ανδρέας Σπάισερ στο έργο του «Classic Stake der Mathematik» το 1925. Ομοίως, σε αυτό αναφέρθηκε και ο φυσικός Μαρκ Πέτερσον στο άρθρο του «Dante and the Three Spheres», που δημοσιεύτηκε στο American Journal of Physics το 1979. Δεν πρέπει να διαφεύγει της προσοχής μας ότι το σύμπαν του Δάντη δεν αποτελεί παρά μια ποιητική μεταφορά του σύμπαντος όπως αυτό περιγράφεται στην Ιουδαϊκή Καμπαλά. Ομοίως, ένα ταυτόσιμο σε δομή σύμπαν έχει περιγράψει ο μέγας Έλληνας φιλόσοφος Αριστοτέλης. Από τις πρώτες περιόδους της διατύπωσης της θεωρίας της μεγάλης έκρηξης, διαπιστώθηκε ότι, αν αυτή αληθεύει βέβαια, θα έπρεπε η πυκνότητα των γαλαξιών να μειώνεται αυξανομένου του χρόνου ζωής του σύμπαντος.
Αυτό προκύπτει αν αναλογιστούμε ότι ο όγκος του σύμπαντος θα έπρεπε να μεγαλώνει συνεχώς ως αποτέλεσμα της διαστολής του, ενώ η συνολική μάζα του θα παρέμενε σταθερή. Το φαινόμενο αυτό το απέδειξε ο Βρετανός αστροφυσικός Sir Martin Rill και συνεργάτες του, ισχυροποιώντας έτσι τη θεωρία της μεγάλης έκρηξης. Ο μεγάλος αυτός αστροφυσικός τιμήθηκε με το βραβείο Νομπέλ Φυσικής το 1974. Η απόδειξη του Ριλ στηρίχθηκε στην σκέψη ότι το φως των μακρινών γαλαξιών δεν μεταδίδεται ακαριαία, αλλά χρειάζεται κάποιο χρόνο μέχρι να φτάσει τη Γη, εφόσον η ταχύτητά του είναι πεπερασμένη και ισούται με 300.000 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο. Όλα τα προηγούμενα οδηγούν στο συμπέρασμα ότι μέσα στο κομμάτι του χάρτη του σύμπαντος, τη σφαίρα δηλαδή του παρόντος στην οποία αντιλαμβάνονται οι ανθρώπινες αισθήσεις, η πυκνότητα σε γαλαξίες των επάλληλων φλοιών που περιβάλλουν τη Γη θα μεγαλώνει όσο μεγαλώνει η χρονική ή η χωρική απόσταση που τους χωρίζει από τη Γη. Με τον τρόπο αυτό, οι πιο παλαιοί φλοιοί, που είναι και οι πιο απομακρυσμένοι, θα είναι και οι πιο πυκνοί σε γαλαξίες. Έτσι λοιπόν, ο Ριλ και οι συνεργάτες του, στηριζόμενοι σε αυτή την ιδέα, μέτρησαν την πυκνότητα των γαλαξιών που βρίσκονται σε διαφορετικές αποστάσεις, γνωρίζοντας ότι με τον τρόπο αυτό μετρούσαν την πυκνότητα των γαλαξιών σε διαφορετικές χρονικές περιόδους της ζωής του σύμπαντος. Μέσω αυτής της έρευνας διαπιστώθηκε ότι η πυκνότητα των γαλαξιών μεγάλωνε όσο μεγάλωνε η απόστασή τους από τη Γη. Δηλαδή, το σύμπαν των γαλαξιών γινόταν όλο και πιο πυκνό όσο προχωρούσαμε μέσα στο παρελθόν του. Αυτό ήταν σύμφωνο με τη θεωρία της μεγάλης έκρηξης και απεδείκνυε την ισχύ της. Ένα άλλο πρόβλημα το οποίο απασχόλησε την επιστήμη ήταν η ηλικία αυτού που οι αισθήσεις και τα επιστημονικά οργανά μας αντιλαμβάνονται ως σύμπαν. Η κοινή ανθρώπινη λογική μας οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι κάθε τι που γεννήθηκε κάποτε έπρεπε να έχει κάποια ηλικία. Μέσω αυτής της ηλικίας, σύμφωνα βέβαια με τα κλασικά πρότυπα, μπορούμε να γνωρίζουμε την ημερομηνία δημιουργίας του γεγονότος. Οι κλασικές αστρονομικές μετρήσεις δίδουν την ηλικία του αισθητού και παρατηρούμενου σύμπαντος ίση περίπου με 15 δισεκατομμύρια χρόνια. Η προηγούμενη τιμή της ηλικίας του σύμπαντος προέκυψε μετά την παραδοχή ότι η διαστολή του είναι γραμμική, μέσα σε έναν ευκλήδιο χώρο. Αν όμως, όπως έχει αποδειχθεί, ο χώρος του σύμπαντος δεν είναι ευκλήδιος, προκύπτουν άλλες ηλικίες. Έτσι, αν η γεωμετρία του σύμπαντος είναι η ελλειπτική του Ρίμαν, η ηλικία του θα είναι μικρότερη από 13 δισεκατομμύρια έτη. Ενώ στην περίπτωση που σε αυτό ισχύει η υπερβολική γεωμετρία του Λομπατζεύσκη, βρίσκεται μεταξύ 13 και 20 δισεκατομμυρίων ετών. Το πρόβλημα όμως είναι άλλο. Έχει πρακτικό νόημα η έννοια της ηλικίας του σύμπαντος και η με κάθε τρόπο μέτρησή της? Αν δεχτούμε ότι υπήρξε μια αρχική μεγάλη έκρηξη, τότε μια συγκεκριμένη ποσότητα υλικού, συγκεντρωμένη σε ένα ελαχιστότατο χώρο, άρχισε να διαστέλλεται σε αυτόν τον χώρο. Σύμφωνα όμως με τις πιο σύγχρονες επιστημονικές απόψεις, αυξανωμένης της ακτίνας του σύμπαντος, μειώνεται τόσο η καμπυλότητα του χώρου, όσο και η πυκνότητα της ύλης του. Αυτό σημαίνει, σύμφωνα με τη γενική θεωρία της σχετικότητας, ότι μικραίνει και η διάρκεια αυτού που ονομάζουμε σήμερα δευτερόλεπτο χρόνο. Δηλαδή,
η διάρκεια του δευτερολέπτου κατά τις διάφορες περιόδους της ζωής του σύμπαντος διαρκούσε λιγότερο ή περισσότερο, ανάλογα με την πυκνότητα και την καμπυλότητά του. Ως παράδειγμα, αναφέρουμε ότι σήμερα δεχόμαστε πως κατά τις πρώτες στιγμές του σύμπαντος, όταν η πυκνότητα της ύλης του, αλλά και η καμπυλότητά του ήταν άπειρη, η διάρκεια ενός δευτερολέπτου χρόνου ήταν άπειρη. Τι εννοούμε λοιπόν όταν αναφερόμαστε στην ηλικία του σύμπαντος? Σχεδόν τίποτα, αφού η ηλικία αυτή είναι ένα άθροισμα δευτερολέπτου χρόνου ανώμιας διάρκειας. Εκτός αυτού, αν η διάρκεια ενός δευτερολέπτου τις πρώτες στιγμές της γέννησης του σύμπαντος ήταν άπειρη, τότε και η ηλικία του θα έπρεπε να ήταν άπειρη. Αφού στο άπειρο, ό,τι και να προσθέσω, το αποτέλεσμα πάντα θα είναι άπειρο. Η προηγούμενη συλλογιστική μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η μέτρηση της λεγόμενης ηλικίας του σύμπαντος μόνο φιλοσοφική σημασία μπορεί να έχει. Αυτό γίνεται για να εξυπηρετηθούν άλλες κοινωνικές και θεολογικές σκοπιμότητες και δόγματα που σε πολλές περιπτώσεις ουδεμία σχέση έχουν με τις θετικές επιστήμες. Όπως είδαμε στα προηγούμενα, αυτό το οποίο συνειδητοποιούμε γύρω μας ως σύμπαν δεν είναι παρά το ένα κομμάτι ενός χάρτη του πραγματικού σύμπαντος, το οποίο ονομάζουμε σφαίρα του παρόντος. Με λίγα λόγια, αυτό το οποίο βιώνουμε, παρατηρούμε και μετράμε δεν είναι το πραγματικό σύμπαν, αλλά ένα κομμάτι του χάρτη του. Μια απεικόνηση δηλαδή ενός κομματιού του σύμπαντος μες στον τρισδιάστατο και ευκλείδιο χώρο που κατασκευάζουν πλαστά οι αισθήσεις μας. Το κομμάτι αυτό του χάρτη του σύμπαντος, που εμείς νομίζουμε ότι είναι το πραγματικό σύμπαν, μοιάζει σαν ένα σφαιρικό κρεμμύδι που οι επάλληλοι φλοιοί του, κατάφορτοι από γαλαξίες της ίδιας ακριβώς ηλικίας, απέχουν από το κέντρο του, αλλά και μεταξύ τους, όχι μόνο απόσταση χώρου, αλλά και χρόνου. Η ερώτηση όμως που τίθεται είναι φυσιολογική και αναμενόμενη. Αν αυτό που οι αισθήσεις μας συνειδητοποιούν δεν είναι παρά μια μερική απεικόνιση του σύμπαντος, ένα κομμάτι του χάρτη του, ποια μορφή έχει το πραγματικό σύμπαν? Ας αντιμετωπίσουμε από την αρχή το πρόβλημα. Όπως αποδεικνύουν τα σύγχρονα μαθηματικά, αν έχουμε ένα τετραδιάστατο επίπεδο, ένα επίπεδο δηλαδή το οποίο δεν είναι δυνατόν να το αντιληφθούν οι αισθήσεις μας, και το προβάλλουμε σε έναν ευκλείδιο χώρο τριών διαστάσεων, η προβολή του θα είναι η επιφάνεια μιας σφαίρας. Ας πάρουμε τώρα, αντί ενός τετραδιάστατου επιπέδου, μια δεσμίδα παράλληλων τετραδιάστατων επιπέδων. Τότε η απόσταση μεταξύ αυτών των τετραδιάστατων επιπέδων είναι απόσταση χρόνου. Αφού όμως η προβολή ενός τετραδιάστατου επιπέδου είναι η επιφάνεια μιας σφαίρας, η προβολή του πακέτου των παράλληλων τετραδιάστατων επιπέδων είναι μια δέσμη ομόκεντρων σφαιρικών επιφανειών. Μια εικόνα όμοια με αυτή που περιγράψαμε προηγουμένως. Αυτό σημαίνει ότι ο κάθε σφαιρικός φλοιός γαλαξιών που βλέπουμε γύρω μας δεν είναι παρά η προβολή ενός τετραδιάστατου επιπέδου το οποίο δεν αντιλαμβανόμαστε. Τέλος, θέλουμε να σημειώσουμε ότι αυτό που ονομάζουμε ακτίνα του σύμπαντος δεν απεικονίζει παρά το πάχος της δέσμης των παράλληλων τετραδιάστατων επιπέδων και, όπως ήδη έχουμε πει,
μετριέται σε χρόνο, αφού η απόσταση που χωρίζει τα μη αισθητά παράλληλα τετραδιάστατα επίπεδα μετριέται και αυτή σε χρόνο. Ζούμε σε ένα σύμπαν που αποτελεί ένα κομμάτι του χάρτη του πραγματικού σύμπαντος, τον οποίο ονομάζουμε σφαίρα του παρόντος. Η σφαίρα του παρόντος, την οποία αντιλαμβανόμαστε ως υπαρκτή πραγματικότητα γύρω μας, δεν είναι παρά η απεικόνηση ενός πραγματικού συμπαντικού γεγονότος. Η σφαίρα αυτή απεικονίζει μια δέσμη παράλληλων τετραδιάστατων επιπέδων, τα οποία δεν είναι δυνατόν να γίνουν αντιληπτά από τις ανθρώπινες αισθήσεις. Όπως λέμε, το σύμπαν των αισθήσεών μας δεν είναι παρά ο χάρτης μιας επίπεδης φέτας του πραγματικού τετραδιάστατου σύμπαντος που το πάχος της μετριέται σε χρόνο. Το ερώτημα όμως που τίθεται είναι, γιατί αντιλαμβανόμαστε μόνο επίπεδα του τετραδιάστατου χώρου μέσω των προβολών τους στον τρισδιάστατο χάρτη της σφαίρας του παρόντος και όχι και τρισδιάστατα αντικείμενα του τετραδιάστατου χώρου? Η απάντηση δίνεται από τα μαθηματικά. Τρισδιάστατα αντικείμενα του τετραδιάστατου χώρου δεν είναι δυνατόν να προβληθούν σε ένα ευκλήδιο χώρο τριών διαστάσεων σαν αυτών που αντιλαμβάνονται οι ανθρώπινες αισθήσεις μας. Όπως γίνεται φανερό, η σύγχρονη επιστημονική σκέψη του 20ου αιώνα έχει προχωρήσει πολύ στη διερεύνηση και ερμηνεία του σύμπαντος και των φυσικών νόμων του. Πολλοί άνθρωποι θεωρούν τις νέες αυτές ιδέες δύσκολες, ακόμα και μεταφυσικές. Οι ιδέες αυτές όμως είναι τόσο δύσκολες όσο ήταν κάποτε δύσκολο στους ανθρώπους να συνειδητοποιήσουν το πώς ήταν δυνατόν η γη να είναι στρογγυλή και οι άνθρωποι που ήταν κάτω να μην πέφτουν έξω από τη σφαίρα της. Αν μελετήσουμε τις νέες αυτές επιστημονικές ιδέες, θα αντιληφθούμε ότι δεν είναι δύσκολο να τις κατανοήσουμε, αλλά η δογματικά δομημένη κοινή ανθρώπινη λογική μας αντιδρά σε κάθε τι που βρίσκεται έξω από τις γνωστές καταγραφές της. Η νέα επιστημονική επανάσταση στηρίζεται βασικά στην αναμόρφωση αυτής της κοινής ανθρώπινης λογικής και νόησης. Από τη λογική των αισθήσεων είναι επιτακτική η ανάγκη να περάσουμε στη λογική της νόησης. Το μεγάλο αυτό πολιτισμικό άλμα θα πρέπει να το επιχειρήσουμε τώρα, γιατί αύριο θα είναι ίσως πολύ αργά για όλους μας.